μέσα πλατιά. Αεύρε το τυχερό, λες και τα έχει πληρωμένα να φανούν ερωτευμένα. Γίνε όλα ένα σ' αγαπώ. Τώρα που είναι η αγάπη και τα γέννη μου, όλα τα χώμα δεν έχω πια το τέρι. Έκανα συμφωνία. Και ο λόγος ο δικός μου είναι συμβόλαιο. Μην ξεχνάτε πως το κουμάντο το κάνω μόνο εγώ και κανένας άλλος. Μείνε μακριά της. Την αγαπάω, Θεοκλήτα. Ανάθεμά την για αγάπη. Ο κόσμος να χαλάσει, εμείς δεν πρέπει να χωρίσουμε. Σιφή, σήμερα σας είδε ο Νότης και σε λίγο θα το ξέρει όλο το χωριό. Και αν το μάθει ο Κωνσταντής... Ας το μάθει! Ό,τι να γίνει, γίνει. Ο Κωνσταντής δεν θα τα αφήσει έτσι. Θα κυνηγήσει και σένα και τον αδερφό σου. Καλιά του να μην αγγίξει τον αδερφό μου. Άσε τις απειλές. Εσύ, Νικολή, να φύγεις για λίγο καιρό από τα Χανιά. Εγώ θα βάλω φρένο στα σχέδια του Κωνσταντή. Η μεγαλύτερη τιμωρία μου είναι που σε έχω χάσει. Σ' αγαπώ. Ο πατέρας σου. Γιατί δεν απαντάς? Ναι. Ξύπνησες? Σηκώθηκα να δω την ανατολή του ήλιου. Ναι. Άμα είναι κανείς ερωτευμένος. Η αρετή σου φτιάξε πίτα. Ευχαριστώ. Τι έχεις? Τι έχω? Είσαι χλωμή. Δεν πιστεύω να ξεπόρτισες το βράδυ. Όχι. Τι είναι αυτό? Σου δώσε βραχιόλι. Όχι. Τι όχι, παιδάκι μου. Τι όχι που το φοράς φάτσα φόρα. Βγάλ το. Όχι, είναι δώρο. Μαριά, αυτό το σχέδιο το φοράνε όλες στην οικογένειά τους. Θα το καταλάβουνε. Βγάλ το. Σταμάτα. Ό,τι και να γίνει δεν θα το βγάλω. Πρέπει να του μιλήσω. Μην του πεις λέξη. Δεν θα σου ξαναμιλήσω. Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι για μένα. Εγώ σε νιώθω σαν αδελφή μου. Δεν θα τον αφήσω να σε καταστρέψει. Καλημέρα, αδελφέ. Γεια σας, Μανούς. Καλά. Καλώς σε βρήκα. Εντάξει. Ηρακλή, ο Γιώργης είναι μαζί σου? Ναι, κατεβαίνουμε μαζί στα Χανιά. Πάλι του κεφαλιού το κάνει. Του είπα να μην το κουνήσει από εδώ. Γιώργη, σταμάτα. Γιατί, τι τρέχει? Πες του να γυρίσει πίσω, τώρα. Και ο Σύφης, αν είναι στο εργοστάσιο, να έρθει κι αυτός. Τι συμβαίνει, Ουρανία? Πάω στο νεκροταφείο. Όταν γυρίσω... Θέλω να τους βρω στο σπίτι.
Την άκουσες? Τι συμβαίνει, Γιώργη? Τίποτα. Για κοίτα με στα μάτια. Τι έκανες? Τίποτα, σου λέω, θείε. Άκουσα πως ο Αριστίδης και ο Νικολής τραυματίστηκαν σε μια συμπλοκή. Τι έγινε, ρε Γιώργη? Την αίσθησες του Κωνσταντή? Όταν σου μιλάω θα απαντά. Άλλησε τα βάλεις με το δρακολευτέρι. Σε έχεις το τσεπάκι του. Ας είμαι ησυχό, ρε Ηράκλη. Μια ζωή έπαιρνε στο μέρος των Λεβεντογιάννητων. Αυτοί μας σκοτώνανε και εσύ έτρεχες πίσω από την αδελφή του Μάρκου. Σκάσε! Αυτή να είναι εκεί που βρίσκεται. Θεία. Ο Κωνσταντής είναι φωνιάς, Γιώργη. Αν σε βάλει στο σημάδι, δεν γλιτώνεις. Αν σε χάσει ο αδελφός μου, δεν θα αντέξει ούτε ώρα. Σε έχει στα Θεό του. Ανάθεμά με κι αν ξέρω γιατί. Και μερικά τριαντάφυλλα. Δεν τα παίρνω εγώ, λουλούδια δεν κρατώ. Άμα θες λουλούδια να τα πας εσύ. Αν είναι εκεί ο Θεόκλητος. Καλιά του να μην είναι. Γιατί πες τώρα το όνομά του, για να με νευριάσεις? Να λέγε καμιά ευχή. Οι δικοί μας πεθαμένοι δεν χρειάζονται ευχές. Δεν θα αργήσω. Πού πάει? Στο νεκροταφείο. Α, ποιον κλαίμε σήμερα? Την αδελφή του παππού σου, τη Μαρία. Αρετή, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Δεν μας τρέχει ο έρωτας. Ναι. Όλες οι γυναίκες της οικογένειάς μας, μόλις ερωτευτούν, μετά κατά διαόλου. Μη σκέφτεσαι έτσι. Εσύ είσαι παιδί ακόμα. Έλα τώρα. Θα έρθει η ώρα σου. Θα κάνεις οικογένεια. Κι εγώ θα ταντεύω τα μωρά σου. Ρε θεία, είσαι πολύ όμορφη. Γιατί δεν παντρεύτηκες? Δεν ήθελα. Δεν θέλω. Μαρία! Άνοιξε, Μαρία! Μαρία! Ήρθα, Μαρία! Βαγγέλη, τι κάνεις εκεί? Στον ύπνο σου μας έβλεπες? Εγώ ήρθα για το φιλί. Ο Ινέμα δεν ανεβαίνεις. Η Αρετή έχει φτιάξει μαραθώπιτες που σ' αρέσουν. Θες? Εγώ κάνω δίαιτα. Να μην παχύνω. Και μετά δεν με θέλει η Μαρία για γαμπρό. Οι πίτες δεν παχαίνουνε. Καλιά που δεν παχαίνουνε, γιατί μ' αρέσουνε. Μαρία! Καλά άκουσα εγώ τη φωνή σου. Σου φέρα τριαντάφυλλα από το περιβολάκι μου. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Άμα αποθάνω, θα βλέπεις τα τριαντάφυλλα και θα με θυμάσαι. Τι είναι αυτά που λες? Να έχω τα δικά μου, να έχω και σένα. Εγώ το είπα για να δω αν μ' αγαπάς. Σ' αγαπάω. Φιλί. Εδώ μου άνοιξε η όρεξη. Αρετή! Ταξίδι έβγα! Μάτια! Μαρία. Είμαι πολύ χαρούμενη που είσαι μαζί μας. Αυτό που είπα πριν, το έχω ξεχάσει. Πάω να ξυπνήσω τον υπουργό. Είναι ικανός να κοιμάται μέχρι το μεσημέρι. Σε ποιον τηλεφωνείς? Θα κατέβω στα Χανιά να δω το θείο τον Κωνσταντή. Για ποιο πράγμα? Έχετε μυστικά οι δυο σας? Τι σε βασανίζει? Τι ώρα έχει λεωφορείο? Άσε, θα σε πάω εγώ. Όχι, θα πάω μόνη μου. Τα έχω μάθει τα Χανιά. Με δυο φορές που πήγες, θα χαθείς. Η Θεσσαλονίκη είναι μεγαλύτερη και δεν χάθηκα ποτέ. Μην ανησυχείς. Θα πρέπει να είναι σοβαρό αυτό που έχεις να του πεις. Καλά, θα σε πάω μέχρι την πλατεία.
Παππού. Mm? Όλο αυτό τον καιρό ο πατέρας μου έδωσε σημεία ζωής. Όχι. Καλά. Πάω να ετοιμαστώ. Παππού, μην ανησυχείς. Ο πατέρας μου είναι ζωντανός. Να σου φέρω τον καφέ σου. Αργά το θυμήθηκες. Θα κατέβω στο καφενείο. Με περιμένουν οι εργάτες. Θα αρχίσουν οι δουλειές στο αποστακτήριο. Θα πάω και τη μικρή μέχρι το λεωφορείο. Θα κατέβει στα Χανιά. Θέλει λέει, να μιλήσει στον Κωνσταντή. Α, της έστειλε ένα γράμμα. Μπορεί γι' αυτό. Αμπά. Να μην ταξιδέψει μόνη της. Θα πω τις Πελαγίες. Μην πεις πράγμα. Άστε να πάει μοναχή της. Καλό θα της κάνει. Πού πας εσύ με αυτά οι τρίποτα. Φορτώνουμε, παππού, φορτώνουμε. Πρόσεξε, μη σπάσει κανένα. Γιατί, παππού, δεν χαλαλίζεις ούτε ένα μπουκάλι για τον εγγονό σου. Μωρέ, να πιείς όσα θες. Να τα σπάζει, δεν θέλω. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθες, αγόρι μου. Καλώς σας βρήκα. Τι βλέπω, καινούργια παρτίδα. Ναι, άνοιξε να πιούμε. Να το δοκιμάσεις κιόλας. Καλό. Πολύ καλό. Δεν προλαβαίνω τις παραγγελίες. Ναι. Σύφη. Έλα, λένε τι θέλεις. Πρέπει να μιλήσουμε. Μισό λεπτό. Ρεμανούσο, φώναξε για τον Παυλή. Πάω. Σ' ακούω. Σου έχω αφήσει πόσα μηνύματα στο κινητό. Το ξέρω. Να σε περιμένω απόψε. Έχω δουλειά, Ελένη. Απόψε. Θα σε περιμένω στο σπίτι μου. Φρόντισε να έρθεις. Δεν το κατάλαβα αυτό. Τι κάνει η πιτσιρίκα, Σύφη. Έμαθα καλοπερνά στο χωριό μαζί της. Αρκετά κράτησε. Τέλειωνε το. Ελένη. Και τη δουλειά σου. Αυτό δεν σε φορά. Σύφη. Έλα να βοηθήσεις. Ναι, πατέρα. Και πού είσαι. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να στείλεις μια πολύ ωραία ανθοδεσμή σε αυτή τη διεύθυνση. Στο όνομα Στέλλα. Αυτό το πλήρεξούσι από το στρατή, εσύ το ζήτησες. Ναι, εγώ. Κωνσταντή, να αφήσεις τις γυναίκες έξω από το παιχνίδι. Λευτέρη, μην ανακατεύεσαι. Αυτό πάνε να κάνεις είναι ατιμία. Ύστερανε με τον Γιώργη χρόνια. Μ' αρέσει αυτή η γυναίκα. Την έχεις δει κι εσύ, το κορμί της μιλάει. Να την αφήσεις ήσυχη, είπα. Ο Σταματάκης πήγαινε γυρεύοντας. Όταν έστειλε τους δικούς τους της Ρόζας να με χτυπήσουν, έπρεπε να λογαριάσει ότι δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Θέλω να τον γονατίσω τώρα για να μην το ξανακάνει. Γονάτισε τον με άλλο τρόπο. Μην χρησιμοποιείς γυναίκες να τον γονατίσεις. Θα κάνω ό,τι γουστάρω. Στη βεντέτα και στον έρωτα όλα τα όπλα επιτρέπονται. Στον έρωτα, ναι. Η βεντέτα έχει κώδικες τιμής και δικούς της νόμους. Δεν είναι έτσι για πείσματα. Άμα ταξιδεύεις το ίδιο καράβι με τον Χάρο, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Μπορεί να είσαι καλύτερος στο σημάδι από τον Γιώργη, όμως ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
Μην γίνει λοιπόν αιτία η Στέλλα να χαθείς, γιατί δεν θα έρθω ούτε στην κηδεία σου. Κάποτε μου έλεγες πως θες να με δεις παντρεμένο και με οικογένεια. Και τώρα μου μιλάς για την κηδεία μου. Παλιά, τότε που ήμουν και εγώ νέος και δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Κωνσταντή, ο δρόμος που έχουμε επιλέξει είναι μοναχικός. Άστε λοιπόν ησυχή την κοπέλα. Ώρα-ώρα σκέφτομαι αν εκείνο το απόγευμα ο Γιάννης δεν είχε σκοτώσει το Μανώλη το Σταματάκι. Ποιος ξέρει. Μετά θα πάω να δω τη Ρόζα. Όχι εσύ. Εγώ θα πάω. Εσύ καλύτερα να κρατηθείς μακριά. Μακριά απ' όλα. Αγάπη! Έλα εδώ, παιδί μου, που σε θέλω μια στιγμή. Με περιμένει ο Μύρος, στο γυρισμό. Δεν χάθηκε ο κόσμος να περιμένει 5 λεπτά. Αγάπη, τι ας εγκεράσω. Δεν θέλω τίποτα, Μενέλε. Φέρτης μια πορτοκαλάδα και μια ρακή για μένα. Κάτσε. Ο θείος σου πού είναι, δεν τον είδα σήμερα. Ο Γεωργής. Όχι ο Γεωργής. Ο Σύφης ανάθεμα το κεφάλι του. Ο Σύφης. Τι τον θέλετε? Το λόγο θα σου δώσω. Τον θέλω. Συγγνώμη. Ναι. Έλα, Πελαγία. Έλα. Σε μία ώρα στο πηγάδι της Ανίκας. Πρέπει να μιλήσουμε. Γιατί πράγμα? Θες να τα πούμε από το τηλέφωνο τώρα? Όχι. Σε κάνα 20 λεπτά θα φύγω από το σπίτι. Αν αργήσω, περίμενε με, ε. Καλά. Γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει, ο εργάτης τους μάζεψες? Είναι ήδη και δουλεύουνε. Θεόκλητε, εγώ θα πάω τη Μαρία στο λεωφορείο. Να την προσέχεις, ε. Αγάπη, άμα παντρευτώ, θα έρθεις στο γάμο μου. Εγώ θα σε παντρέψω, Βαγγέλη. Αλήθεια τώρα λες, κουμπαρούλα μου. Μαρία, Μαρία, βρήκα κουμπάρα όμως παντρέψει. Βαγγέλη, μια και θα την παντρευτείς, άντε πήγαινε στο λεωφορείο. Με τα χαράς. Αυτή είναι η κόρη του Γιάννη του Φωνιά. Η Μαρία πληρώνει την αμαρτία του γονιού της. Δε φταίει. Μενέλα, κέρασα τους όλους. Για τα καλωρίζικα, για το αποστακτήριο. Αρχίσατε επισκευές? Ναι, σήμερα αρχίζουμε. Άντε, καλωρίζικο. Καλωρίζικο, Μάρκο. Καλώς δουλειές! Και θέλετε σηκουτιά για το μαγαζί? Ναι. Κι άμα μας χρειαστείς, φώναξέ μας. Να είστε καλά όλοι. Άντε, γεια. Τον λυπάμαι. Τον Μάρκο. Και τον παππού μου. Δεν είναι εύκολο να έχεις παιδιά σαν τον Γιώργη και τον Κωνσταντή. Το ξέρω πως ο Γιώργης δεν είναι καλύτερος από τον Κωνσταντή. Με είναι αδερφός της μάνας μου και τον αγαπώ. Αγάπη, σε φώναξα εδώ για να σου δώσω μια συμβουλή. Πάρε τον άντρα σου, παιδί μου, και φύγετε από το χωριό. Έρχονται συμφορές. Μη βρεθείτε στη μέση χωρίς να φταίτε. Να φύγουμε από το χωριό? Από την Κρήτη ολότελα. Και πού να πάμε, πάτερ? Ναι, είσαστε. Όπου και να πάτε, τη ζωή σας τη φτιάχνετε. Πάσα γης και πατρίς. Αντρών επιφανών, πάσα γης τάφος. Δεν φεύγω από το χωριό. Εγώ είμαι Σταματάκι. Και οι σταματάκηδες δεν το βάζουν στα πόδια. Εγώ είπα και ελάλησα και αμαρτία ούκ έχω. Αυτά να τα πείτε στους Λεβεντογιάννηδες. Ξεροκέφαλη είσαι, αγάπη. Ζυγίζεις περισσότερο την περηφάνεια από τη ζωή σου. Εγώ πάντως θα προσεύχομαι να μην το μετανιώσεις. Πάτερ μου, κάντε εσείς αυτό που ξέρετε και θα κάνω κι εγώ αυτό που πρέπει. Ανάθεμά με, ίδια γιαγιά της είμαι. Τι την ήθελε άραγε η Πελαγία? Γιατί τη τηλεφώνησε? Μια Πελαγία υπάρχει μόνο στο χωριό. Δυο, τρεις. Πάνε γριές. Δεν έχει καμιά δουλειά με αυτές, η αγάπη. Για να τη τηλεφωνήσει, κάτι σοβαρό σημαίνει. Εγώ ξέρω τι τα συμβαίνει, αλλά δεν μιλώ. Κι έτσι μου κόσ να μείνεις. Διαβίου. Θεόκλητε, εγώ άκουσα πως τις προάλλες έγινε, λέει, μια μεγάλη φασαρία. Και πως ο Νικολής ο Σταματάκης
Έφαγε, λέει, μια καλή σφαίρα. Από ποιον? Από τον Κωνσταντή. Και την γλίτωσε. Έλα, μωρέ, μην το πιστεύεις. Με κάποιον άλλο τσέπο. Κι εγώ σου λέω πως ήταν ο Κωνσταντής. Γι' αυτό την ήθελε η Πελαγία την αγάπη. Για άλλο λόγο την ήθελε. Εγώ δεν το λέω. Με σταματήστε να κουτσοπολεύετε σαν τις γριές. Άλλη δουλειά δεν έχετε να κάνετε. Μωρά, περάσει η ώρα. Να περάσει η ώρα. Γι' αυτό δεν έρχεστε στην εκκλησία. Προσέξτε, κακομοίριδες, θα σας αφορήσω όλους. Είμαι από τον Θεό. Και μετά θα αρχόμαστε. Και λουλούδια ο φωνιάς της. Να τον δω εγώ να πλησιάζει τον τάφο της Μαρίας και θα στον κανονίσω. Δεν έριξε ο Ηράκλης τη Μαρία από τον ψιλορίτη. Μόνη της επίδειξε. Μην πιάνεις το όνομα της Μαρίας στο στόμα σου. Θύμα δικό σας ήταν κι αυτή. Άμα πιο πέρα, να μην σε βλέπω. Να μην βλέπεις εμένα ή τους γιους μου τους σκοτωμένους. Μπορείς και κοιμάσαι, Ανθούλα, τα βράδια. Όσες ώρες κοιμάσαι κι εσύ. Τα εγκλήματα τα δικά σου είναι χειρότερα από τα δικά μου. Σε θυμάμαι ακόμα. Με το δαυλό να γυρνάς γύρω από το σπίτι μας. Άλλη γυναίκα σκληρότερη από σένα δεν ξανάδα. Ποια μάνα καίει ζωντανό το παιδί μιας άλλης μάνας? Η μάνα που τη σκότωσαν το γιο της άδικα και άτιμα. Έπρεπε ο αδερφός μου να σας είχε ξεκάνει όλους εκείνη τη νύχτα. Δύο θεριά στην ίδια φωλιά δεν χωρούνε. Θέλω να δώσεις μια παραγγελιά στο φωνιά. Πες του να ξετρυπώσει από εκεί που είναι κρυμμένος. Αργά ή γρήγορα κάποιος δικός μας θα ξεσπάσει πάνω στην κόρη του. Θα χτυπήσετε γυναίκα? Όχι γυναίκα. Την κόρη του Γιάννη του Φωνιά που βύθισε την οικογένειά μου στο πένθος. Για τρίχα της να αγγίξετε. Και θα σου φέρω τους γιους σου σαν τραλιά σφαγμένους. Απειλείς εμένα και τους γιους μου? Για πρόσεξε. Έχεις και εσύ γιο. Τολμάς να σκοτώσεις παιδί? Εσύ μιλάς! Εσύ από την οικογένεια των Φωνιάδων! Εγώ! Ναι! 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 Να μην μιλάς εσύ! Δεν κύριε Φωνιά! Δεν κύριε Φωνιά! Κάβρε Βαγγέλη! Φωνιάδες! Η γυναίκα συντηρείται από τη φωτιά του μίσους αναμένει! Ενώ θα έπρεπε να την κρατάτε σφιστή! Άσε με Βαγγέλη! Την κατάρα μου να έχετε! Μου σκοτώσατε τα παιδιά μου! Μου σκοτώσατε τον καλύτερό μου! Χάσατε την ανθρωπιά σας! Γίνατε θηρία! Άσε το κήρυγμα, Θεόκλητε! Βούλωσέ το, ουρανία! Έχετε κάνει την καρδιά σας λαβύρινθο και κρατάτε εκεί μέσα το μηνόταυρο ζωντανό! Κάνε πέρα να περάσω, παπά! Έχεις γίνει χειρότερη από την Πασιφάη, ουρανία! Γέννησε σε ένα τέρας και εδώ δεν ξέρεις πώς να το χορτάσεις! Ουρανία, δεν φοβάσαι εσύ Θεό? Δεν υπάρχει Θεός! Ανάθεμα την ψυχή σας! Καταραμένες! Μακάρι να κατασπαράξετε τη μία την άλλη, αλλά όχι εδώ μέσα! Εδώ είναι τόπος ιερός! Αφήστε τους νεκρούς σας να ησυχάσουν! Κράτα τις συμβουλές σου για το ποιμνιό σου, Θεόκλητε! Θα με κάνετε, μωρέ, να βγάλω τα ράσα! Θου, κύριε φυλακίνητο στο ματί μου! Ανθούλα! Εσένα κι αυτή θα μαζέψω υπογραφές να σας διώξουν από το χωριό! Μην τα βάζετε μαζί μου! Το έχει κλειστό. Έχει... Πού είσαι, ρε Μάρια? Δεν πάμε να...
Κάθεσαι. Μας έχει βγάλει το λάδι. Να είναι καλά ο Μάρκος. Του κακοφάνηκε το στρατή που μεσολάβησε ο νονός μου, αλλά... Το αποτέλεσμα μετράει. Έτσι. Άντε, πάμε. Έχεις αλλάξει. Με έχει πεθάνει αυτή η ιστορία. Δεν μ' άκουσες, Σύφη. Μανούσο, είσαι μαζί μου σε αυτό ή δεν είσαι. Αυτό να μην το ξαναπείς. Πάντα μαζί σου είμαι. Αλλά τόσες γυναίκες ελεύθερες, ρε γαμώτο. Μα αυτή βρήκες να κολλήσεις. Δεν μου λες. Ποιοι το ξέρουνε. Σας έχει δει κανένας. Ο Γιώργης. Σας έχει δει ο Γιώργης. Καλά, τι μαλακίες κάνετε. Τι σου είπα πριν φύγω. Βαρέθηκα να κρύβομαι, ρε. Σύφη, ο Γιώργης είναι επικίνδυνος. Θα την κυνηγήσει. Δεν θα το κάνει. Είναι σκληρός με τους άλλους. Εμένα με σέβεται. Όχι, πριν σου μιλήσω. Ή μου κλείνεις εμένα το δρόμο, Σταματάκη. Γιατί τι θα κάνεις, Πελαγία. Ανάθεμά σας. Πανέμορφες είστε όλοι στο σώμα σας. Μας ανάβετε φωτιά. Να κι εγώ είμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Άκουσα να σου πω, Πελαγία. Δεν θέλω, Σύφης, να καταντήσεις σαν τον Μπάρμπα από τον Ηράκλη. Να κρατήσεις την ξαδέλφη σου μακριά του. Άκουσες. Δεν φταίει αυτή. Αυτός δεν την αφήνει σε χλωροκλαρή. Να τη στείλετε από εκεί που ήρθε. Να μην τη βλέπει. Αυτός είναι ο άντρας, αυτός πρέπει να φύγει. Τον έχει τρελάνει. Αν αγαπάς την ξαδέλφη σου, διώξ' την. Διώξ' την μακριά. Προστάτευσέ την από μένα. Άκουσε να σου πω. Εγώ δεν αστείευομαι. Αν νιώσω ότι η Μαρία κινδυνεύει, θα σε σκοτώσω. Το καταλαβες? Άνε στην άκρη τώρα. Αυτά ο Λευτέρης τα έχει δει. Μάλιστα. Μα δεν βλέπω πουθενά την υπογραφή του. Υπογράφει πάντα μετά από σας. Εντάξει, θα τα δω μετά. Καλώς την. Μόνη σου? Να. Θες να πάμε για ένα καφέ? Θέλω να μιλήσουμε. Το ξέρω, σε περίμενα. Έλα, πάμε. Μαρία με τον Κωνσταντή. Πάντα έτσι είσαι. Πώς? Τόσο σοβαρή. Όχι. Θείε, ο πατέρας μου είναι εδώ, στην Κρήτη. Δεν ξέρω, Μαρία. Η φωτογραφία πώς βρέθηκε στα χέρια σου? Ήρθε ανώνυμα στην εταιρεία. Εσύ όμως τώρα σαν καλό κορίτσι που είσαι, θέλω να τη σκίσεις και να την πετάξεις. Ποτέ. Μη με κάνεις να μετανιώσω που την έδωσα. Πού την έχεις? Στο χωριό. Ωραία. Όταν γυρίσεις, θα τη σκίσεις. Δεν πιστεύω να μίλησες σε κανέναν. Όχι. Σε κανέναν.
Καλά τρελός είσαι που περιμένουμε τόση ώρα τη Μαρία. Άφηνε με τον Κωνσταντή. Τι διάολο λένε. Έμαθε η Μαρία για τον Ορέστη. Ούτε να τον βλέπω δεν μπορώ. Μου ανεβάζεται αίμα στο κεφάλι. Δεν είναι χειρότερος από τον Γιώργη. Τι με κοιτάς ρε Σιφιάδικο έχω. Ο Κωνσταντής είναι σκληρός άνθρωπος, αλλά τι να κάνω. Είμαστε πνευματικά αδέλφια. Σας στεναχώρησα. Έτσι είναι Μαρία. Μερικές φορές αυτά που λέμε και κάνουμε πληγώνουν τους άλλους. Όπως αυτό που έγινε με τον Ορέστη. Όπως αυτό που έγινε με τον Ορέστη. Μαρία, όταν αγαπάς... Συγχωρείς. Αποδέχεσαι. Αποδέχεσαι τις πράξεις του άλλου. Τον αγαπάς για αυτό που είναι. Όποιος κι αν είναι. Για τον πατέρα σου τι σκέφτεσαι, πώς νιώθεις. Μου λείπει. Από τότε που ήμουν μικρή τον περιμένω. Και τώρα με τη φωτογραφία του, νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να ξανακοιμηθώ. Όταν σκέφτομαι ότι μπορεί κάπου να τον συναντήσω. Θα τον συναντήσεις. Αλλά μη βιάζεσαι. Μη γίνει βιασύνη αιτία να χαθεί ο πατέρας σου. Άντε ρε Πελαγία. Να τα βάλεις με το μαλάκα το Γιώργιο και με μένα. Μου την είχε αισθημένη ο ηλίθιος. Έχει αφηνιάσει. Γιατί? Έμαθε για τη Μαρία και το Σύφη. Το μάθε ο Γιώργης. Κοίτα τι μας έκανε η ξαδέρφη σου. Η ξαδέρφη μου φταίει, αγάπη. Άμα δεν ήθελε αυτή, δεν θα γινότανε τίποτα. Η Μαρία είναι αύγαλτη. Ο Σύφης φταίει που την κυνηγάει σαν τρελός. Λες και του λείπαν οι γυναίκες. Αυτός δεν άφηνε θηλυκή γάτα να περάσει και τώρα ξημεροβραδιάζεται έξω από το σπίτι μας. Την ερωτεύτηκε. Θα κάνει τα πάντα για να μην τη χάσει. Θα την κλέψει, Πελαγιά. Τι είπες? Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό, αγάπη. Με κάθε τρόπο. Θα πάω να προλάβω το ταξί. Να προσέχετε. Τα λέμε το βράδυ. Φύγε. Το σπίτι του θείου μου του Ηράκλη. Το έχει φτιάξει την αδερφή του παππού σου, τη Μαρία. Αλλά δεν πρόλαβα να το δει ποτέ. Την ξέρω αυτή την ιστορία. Μου την είχε πει η θεία μου η Αρετή. Α, ναι. Αγαπιόντουσαν πολύ κι αυτοί. Αλλά δεν είχαν καλό τέλος. Thank you.
Κατέβηκε σήμερα στα Χανιά, χωρίς να μου το πεις. Σε ψάχνω όλο το πρωί. Δεν πιστεύω να μου κρύβεις τίποτα. Όχι. Δεν σου κρύβω. Εγώ πεθαίνω για σένα. Τέρας απειλεί με τη ζωή της Μαρίας. Η ουρανία. Ειδοποίησε το δρακολευτέρι να ανέβει στο χωριό. Αφού παριστάνει τον πυροσβέστη, να έρθει να σβήσει τη φωτιά. Την αναθεματισμένη έπρεπε να την είχα σκοτωμένη από την αρχή. Όχι τη Μαρία. Γεια σας, κυρία Τζανακάκη. Μέσα είναι, περάστε. Ευχαριστώ. Γεια σου, Λευτέρη. Η Ρόζα έφυγε. Σήμερα το πρωί. Της έδωσε εξιθύρι. Το τραύμα της αποθεραπεύτηκε, δεν είχε λόγο να μείνει. Ευγενία, θα στο χρωστάω. Που θεράπευσε τον ασθενή. Που δεν ειδοποίησε την αστυνομία. Κάθισε. Μήπως ενοχλώ. Έχω ένα χειρουργείο πολύ αργότερα. Συμπαθητική κοπέλα. Καινούργια γνωριμία. Οικογενειακή φίλη. Δήλωσε το επάγγελμά της. Φαίνεται πως αλλάξανε τα γούστα σου. Ευγενία είναι πολύ καλή γυναίκα. Ξέρεις πόσες καλές γυναίκες έχουν πάει στράφη. Αν εννοείς εσένα, ναι, έχεις δίκιο. Όμως όταν χωρίσαμε, προλάβαινες να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Α, όχι, Λευτέρη. Εγώ εσένα αγάπησα. Γιατί να παντρευτώ άλλον. Για να κάνω τα παιδιά που δεν θα είναι δικά σου. Με συγχωρείς. Σε στενοχώρησα. Κάποια στιγμή έπρεπε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, όμως. Δεν έπρεπε. Νομίζω ότι για μένα ήταν εύκολο. Με παράτησες ντυμένη νύφη στην εκκλησία. Δεν με πείραξε αυτό. Με πείραξε. Μ' αγάπησες ποτέ. Μόνο εσένα αγάπησε, Ευγενία. Καταλάβω τι μετά έστειλες εσύ. Φυσικά. Ο Σταμαντάκης είναι τσιγκούνης. Και δεν έχει τρόπους. Ενώ ο Λεβεντογιάννης. Πάμε να σε κεράσω ένα καφέ. Δεν πίνω καφέ. Πιες κάτι άλλο. Μια σοκολάτα, μια πορτοκαλάδα. Όπως νομίζεις. Είσαι πολύ όμορφη.
Πάμε. Και έχω ένα σχέδιο να σε κατακτήσω. Πάμε. Πήγαινε και έρχομαι. Κωνσταντή, με φέρεις εδώ για να κάνεις κοντρά στο Γεωργή. Όλοι εδώ μέσα είναι γνωστοί. Με έχεις ικανό για τέτοιες πράξεις. Για χειρότερες. Τι θα κάνω με σένα που χαραμίζεις έτσι τη ζωή σου. Μαζί σου θα περνούσα καλύτερα. Εσύ είσαι χειρότερος από τον Γεωργή. Ναι, σε πολλά είμαι χειρότερος. Όχι όμως με τις γυναίκες. Εγώ τουλάχιστον ξέρω να φέρομαι. Τι είναι αυτό? Ενθύμιο από τη φυλακή. Υπάρχουν καρφίτσες με μαργαριτάρια στη φυλακή? Εννοείται. Είναι ο φυσικός τους χώρος. Λέω όμορφο. Και πολύ παλιό. Και εγώ το φέρα σε σένα. Κράτησε το. Θα το κρατήσω για να σε θυμάμαι. Αν δεν είχα ερωτευτεί το Γιώργη, δεν γλίτωνα από σένα. Με τραβάει η κόλαση. Άρα, Γιώργη, ντροπή σου να αφήσεις μια τόσο όμορφη κοπέλα χείρα. Πού ήσουνα? Στο εργοστάσιο. Δεν ήσουνα στο εργοστάσιο, Σύφη. Καλά τώρα. Όλο το πρωί το κινητό σου ήταν κλειστό και εγώ καθόμουν σαν να μένα κάρβουνα. Γιατί ρε μάνα, τι έγινε? Έλα, Λένη. Μόλις ανέβηκα στο σπίτι, θα τα πούμε αύριο. Σύφη, όχι αύριο. Τώρα. Πρόσεξε πώς μου μιλάς. Πού πας? Πάω κάτω στα Χανιά να τελειώσει μια υπόθεση. Δώσ' μου τα κλειδιά. Μα τι λες τώρα? Δώσ' μου τα κλειδιά, δεν θα το ξαναπώ. Μα τι έπαθες? Ο αδερφός σου έβαλε τον Νικολή και τον Αριστίδη να σκοτώσουν τον Κωνσταντή. Γλιτώσανε παρατρίχα. Ο Λεβεντογιάννης δεν θα τα αφήσει έτσι. Εγώ φταίω. Ο πατέρας μου το ξέρει. Να μην το μάθει. Για κάμποσο καιρό σας θέλω κολλημένους δίπλα μου. Παγιδευτήκαμε. Θεία! Θεία! Μαρία! Τι σου έγραφε στο γράμμα αυτός ο Κωνσταντής? Τι σου είπε? Τόσες ώρες είστε μαζί. Τίποτα. Για τον πατέρα σου, λέω. Δεν σου είπε τίποτα? Τίποτα. Δεν μου είπε τίποτα. Συγγνώμη. Σύφη, με τα μαχαίρια δεν παίζουμε. Άμα δεν τα σέβεσαι, γυρίζω κατά πάνω σου. Φτιά ρίχνει μονάχα.
μοναξιά σ' αυτή τη διαδρομή. Καμιά φορά που τριγυρίζω μοναχός και ξαστεριά δεν λέει να βγάλει ο ουρανός. Καμιά φορά σαν το πουλί στο χώμα, καμιά φορά που είναι πικρό το στόμα, στα σκοτεινά λέω με νίκησε ζωή. Μα τελικά δεν σταματάει ο χρόνος, κάθε φορά ξαναρχινά ο δρόμος, σαν να πετά κι αυτός που έπεσε ζωή.